Μισό να κρύψουμε όλα τα downloads. 6 ανθρώποι. 6 ή 6. 6. 6. 6 άνθρωποι. Για να δούμε. Οπ, παράθυρα παντού. Όλα παράθυρα. Για να δω ήχο, ακούγεται. Ακούγομαι. Ακουγόμαστε. Ναι, Ακουγόμεθα. ακουγόμαστε. 6-6 άνθρωποι. Και παίζουν όλα κομπλέ. Ακούγεται και τέλεια κιόλας. Πολύ smooth. Και παίζουν όλα κομπλέ. Παίζουν όλα κομπλέ. Για ξανά πες μου κάτι για τον υπολογιστή μου, τον οποίο δεν χρειάζεται καν αμάξι για να το φέρω στη δουλειά. Έλεος. Ρε, ο δικός μου όμως είναι 16 κιλά. Αν ρίξεις εσύ αυτό στο κεφάλι κανένας, να πάθει τίποτα. Για ρίξε το Ρώσο να δούμε τι θα γίνει. Μόνο για αυτό είναι χρήσιμος. Σκοτώνουμε κόσμο. Δανάη, άμα είσαι μέσα, εδώ έχω και το δικό σου το παιχνίδι που το τσέκαρα από το περσινό Game Jam. Ποιο ρε. Το παστίτσιο. Άγιστο το παστίτσιο. Ναι. Παστίτσιο. Έχω να πω, Δανάη, αν είσαι ακόμα εκεί. Τον τίτλο τον είχαμε βγάλει μαζί και δεν μου έδωσε ποτέ Να credits. σου πω, να τα παίξουμε τα παιχνίδια σε 2880 επί 1800. Γιατί μπορώ να κάνω και αυτό. Αντί θα μη σου πέστα. Οπ, έπεσε το stream. Δεν φταίω εγώ, το Twitch φταίει. Όχι, εντάξει, καλά είμαστε, καλά είμαστε. Δεν έπεσε το stream. Οκ. 1440 Απλά το επί πρέπει να ξέρετε, 900. παιδιά, είναι ότι εδώ που είμαστε, στο γραφείο, έχουμε δύο internet connections, δεν έχουμε ένα μόνο. Και το παράξενο είναι ότι το wireless μας, επειδή είναι από μια εταιρεία, το Fiber, η οποία ουσιαστικά σου στέλνει internet μέσω δορυφόρου, είναι καλύτερο από το Ethernet μας, παρόλο που είναι 24. Οπότε η φάση είναι ότι μάλλον με το πραγματικό στο PC θα είμαστε καλύτερα. Γιατί είναι wireless συνδεδεμένο, ενώ το δικό μου ήταν το καλώδιο. Τι μου θυμίζουν Τι. αυτούς τους τύπους που κάνουν τις διαφημίσεις με τα μακρύ Windows του διαετία του 90. Ναι, δεν φοράω κουστούμι εγώ. Ναι, αλλά εγώ είμαι χιπστεράς, εσύ οπότε είσαι είμαι... γυμνάς. Πρώτη φορά που δεν ήρθα από κάμισο, ξέρω. Λοιπόν, this Τέλειο. is... This is... Διαβάζω την περιγραφή Τέλεια, από... τέλεια, περιγραφή πρέπει. This is a small game made for the first Patras Game Jam. The theme was so many sharks, so this game has that many sharks. Oh! Επιτέλους θα δούμε τους that many Μας sharks. υποσχέθηκαν πολλούς καθαρίες. The goal is to pass Pass through through the the... desert. Κάσεις νομίζω θέλανε να γράψουν. Ή chests. Ή κάτι μεταξύ κάσεις και chests. I don't get it. Οπότε γράψαν chassis. But θησαυροί θα είναι λογικά. Έτσι τεφ. In four stone puzzles in order to Διαβάζεις make εσύ, διαβάζεις the καλύτερα. Ωραίο, οπότε πρέπει να μαζέψουμε θησαυρούς, από 10 θησαυρούς να πατήσουμε 4, F σε 4 puzzles εντός εισαγωγικών. Καλησπέρα, Vodka Booster. Ωραία. Λοιπόν, οπότε προχωρούμε, προσπαθούμε. Beware of the dangerous shark and Nazi zombie. Where sharks the thank you to reduce your net health bar to zero. Κομπλέ, οπότε προσπαθούμε να μην πεθάνουμε, Κωνσταντίνε. Just don't die, okay. Είναι εύκολο. Έχεις ένα πράγμα να κάνεις, να μην πεθάνεις. Play. και να μαζέψεις 10 θησαυρούς και να Late πατήσεις το F with Unity. σε 4 πέτρες. Λοιπόν, εγώ θα κοιτάω, θα βλέπω από το Oh, stream, να πού ξέρετε. είναι τα φώτα. Δεν έχει φώτα. Επίσης, περίμενε λίγο. Wait a sec. Πριν κάνεις οτιδήποτε, να σιγουρευτώ ότι φαίνεται το full screen. Γύρνα στο. Καλά. Ναι, αλλά δεν έχει φώτα. Ωραία, σιγά. Πότε. Τι σιγά. Όχι, σαν να φαίνεται το full screen. Φίλε, άστο. Πολύ μπροστά. Γιατί γάμο τη Mac σου. Πολύ μπροστά. Γιατί γάμο την Apple. Πολύ μπροστά. Τα φώτα γιατί δεν φαίνονται. Δεν ξέρω, πιστεύω. Βασικά, λες να είναι όντως χαμηλός ο φωτισμός που πρέπει να το ρίξαν. Νομίζω Μάλλον είναι το χαμηλό ρίξαν. σου. Όχι! Ένα μήνυμα στα πόδια σου, Κώστα. Τι γίνεται, θέλει Τίποτα, update. το κλείσα και το ξανά άνοιξα. Θέλει update το Apple software. Η Apple δεν περηφανεύεται να κάνει όλα αυτόματα. Τα κάνει. Ναι, καλά. Αλλά όχι για τους Windows users. Κατάκι τώρα. Κατέχει Λοιπόν, τα πόδια σου. collected 10 treasures and find. Α, είναι στην περιγραφή. Jump down. Collected, ωραία, τέλεια. Κάνω jump down. Jump down. Είμαστε στην κορυφή του νερού, πάμε Ουί. βούτα. Τέλεια, τρελό, τρελό. Βυθός. Ω, μια φάλαινα, μαλάκα, κοίτα. Πάνω δεξιά, πάνω δεξιά. Κουνιέται κιόλας, έχει ουρά. Οχ, καρχαρίας. Καρκαρία, τρέξε, 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 τρέξε. Τρως damage. Ξέρω, αλλά δεν μπορώ. Δεν έχει τρέξιμο. Έχει μία ταχύτητα. Ναι.
Με Shift. Τίποτα. Τίποτα, έχω να χρησιμοποιήσω το τρέξιμο. Επίσης, κάτι δεν φαίνεται καλά στα φώτα πλέον, είμαι σίγουρος. Oh well. Τι να κάνουμε τώρα, το κλείνουμε επειδή δεν φαίνονται καλά τα φώτα. Όχι. Δεν έχουμε το κώδικα. Θα δοκιμάσουμε σε fantastic. Fantastic, αντρίκια πράγματα. Πάμε. Τα ίδια. Που βρισκόμαστε και διάφορα παιχνίδια. Εγώ και από ούσον είμαστε στο πώς. Όχι, τώρα τρέχει. Πάνω στη Γούναρη είμαστε. Αν ξέρεις που είναι η Κάισα, δύο κτίρια δίπλα. Είμαστε Γούναρη 69, ως άφηνε. 69. Δύσκολο να το ξεχάσεις. Είμαστε όντως 69. Ναι, είμαστε 69. Στην τύχη το είπα. Και εμείς είμαστε εδώ, δουλεύουμε εδώ. Και αφήνουμε τα κόκαλά μας εδώ αφήνουμε πέρα. Αφήνουμε τα κόκαλά μας εδώ, είμαστε 70 ώρες τη μέρα. Κοιμόμαστε εδώ. Κοιμόμαστε, όχι, δεν κοιμόμαστε εδώ. Θα το κάναμε όμως το μίλο. Μπορεί να το κάνουμε κάποια στιγμή. Oh. Κάναμε εδώ τα workshops και κάναμε και το Game Jam χθες. Αλλά εμείς γενικά εδώ είμαστε γιατί έχουμε παιχνίδια. Εγώ και ο Κώστας και η Ειρήνη και ο Μανώλης. Οπότε άμα γουστάρεις πέρα να τα πούμε καμιά βόλτα. Γούναρη 69, τρίτο όροφο. Πόσο δες, κάτι δεν πήγε καλά στο procedural generation. Ναι, το είχα δει και χθες αυτό και κάτι έπαιζε του. Κι άλλο στον αέρα. Ναι, δεν είναι στον αέρα. Για κάποιο λόγο κάτι παίχτηκε με τον Mesh Collider και νομίζω ότι έχει Collider εκεί και κάθεται. Α, μήπως είναι convex. Πολύ πιθανό. Εν τω μεταξύ, εδώ όντως έχει πολλούς καρχαρίες και όντως με κυνηγάνε και όντως είναι δύσκολο να τους ξεφύγω. Αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να μαζέψω θησαυρούς. Και επίσης είμαι σίγουρος ότι κάτι δεν πάει καλά και με τα controls και με τα φώτα που δεν φταίνουν τα παιδιά. Κοίτα, επίσης τα παιδιά να υπενθυμίσω ότι χάσανε αυτή τη συγκεκριμένη πάθανε. Πήγα να κάνουν ένα μέρη τέλος πάντων κώδικα που δουλεύουν διόδομα ταυτόχρονα παράλληλα και κάπως έγινε και έγινε μια σκηνή που ήταν πολύ καλοφτιαγμένη και πολύ προσεγμένη, override από μια πιο άσχημη αλλά λειτουργική. Και ουσιαστικά χάσανε ό,τι φτιάξανε όλη τη μέρα. Απ' την άλλη όμως, καλύτερα να χάσεις το όμορφο παρά το λειτουργικό, γιατί σκοπός του Game Jam είναι να έχει κάτι λειτουργικό στο τέλος της ημέρας. Σωστό, fair point. Α, τι γίνεται, γιατί δεν μπορώ να το πάρω αυτό. Όχ, πητεύτηκε τέτοιο πάνω στο θησαυρό και δεν μπορούσε να τον πάρεις. Δεν με πάει. Άρα, μετά φτιάχνεις καλύτερο procedural generation, εσύ φτάσεις. Ωραία. Και αφού τα μάζεψα. Α, πάω να μαζέψω και από εκείνο το δωμάτιο το τελευταίο. Είναι 10 και είναι για 4 πέτρες σε διάφορα σημεία. Είχαν φτιάξει κάτι ωραία κοράλια τα οποία γυαλίζανε στα τα μπλε. Ήταν πολύ όμορφο πριν. Και τώρα που τα μάζεψα, τι γίνεται. Τις πέτρες σε έκανε και τις 4. Α, αυτές τις τρίγωνες είναι εκεί. Και πρέπει να πατήσω F. Πάνω, ναι. F πάνω στην πέτρα. Μέσα στην πέτρα. Δεν ξέρω. F. Είναι άλλες τρεις. Στην αρχή ήθελα να το κάνει πιο περίπλοκο. Έγραφε ένα κείμενο πάνω. Έγραφε τρία γράμματα, ένα σε κάθε πλευρά τη. Και ήθελα όταν πλησιάζει να βγάζει ένα input field και να γράψει τα τρία γράμματα. Και τους καρχαρίες να κυνηγούν. Ναι, και τότε να περνάει το. Έχασα. Yay. Θες να δοκιμάσεις εσύ. That's life. Θα προσπαθήσω. Α, κάτι έκανε εγκατάσταση. Φτιάχτηκαν χθες. Σε 12 ώρες φτιάχτηκαν τα παιδιά. Ξεκινήσανε 10.30 το πρωί, τελειώσανε 10.30 το βράδυ. Αυτό έγινε. Και εμείς τα παίζουμε για να δούμε. Να τα δούμε. Τα βλέπαμε όσο φτιαχνόντουσαν και ήμασταν εδώ και ψιλοβοηθάγαμε. Γιατί έχει πλάκα να παίζει παιχνίδια από τζαμ. Ναι, και είναι ότι καλύτερο να παίζει παιχνίδια από τζαμ γιατί βλέπει ότι ξέρει ότι ο άλλο και 12 ώρε να τα κάνει και έκανε ότι. Και είναι τα πραγματικά challenges. Και είναι τα πραγματικά challenges, ακριβώς. Σπασμένα mechanics, bugs, φώτα που δεν ρεντάρουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τι άλλο σε νοιάζει, ρε. Ό,τι καλύτερο είναι. Και μια φαντασμαγωγική πανέμορφη φάλαινα στην επιφάνεια. Hard mode χωρίς καν να προσπαθεί να το κάνει hard mode. Κάτσε, θέλω να δω τι γίνεται άμα πάρω τους 4 βράχους. Πήρα 2. Βότκα και εμείς, ρε παιδί μου, το ίδιο πρόβλημα είχαμε. Και εγώ σε εντάσσιμε. Κι άλλο να παιδί στην ομάδα σε εντάσσιμε. Οπότε
Τώρα προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε που θέλει να μάθει και δεν έχει κόσμο να τον καθοδηγήσει. Πάω να πάρω και το τέταρτο. Γιατί δεν σφάγαμε έτσι μερικά χρόνια στη μάπα χωρίς λόγο. Ναι, πάμε. Επίσης, όταν είσαι μέσα στη σπηλιά, δεν μπορούν να σου επιτεθούν καρχαρίες, φίλε. Μπήκαν σε τόσο κόπο. Βάλανε τέτοιο. Βάλανε καρχαριοριπέλαν στην είσοδο. Επίσης, είδες για να βλέπεις που είναι τα puzzles, έχουν βάλει particle effect. Ωραία, βρέχει... έκανα F μέσα στα 4. Και στα 4. Πρέπει να μαζέψεις και τους 10 θησαυρούς. Και αυτό. Ναι, τι μόνο να πατήσεις τα puzzles. Okay. Αυτό αρχίζει και γίνεται δύσκολο. Α, επίσης, για αυτούς που ήρθαν τώρα, όχι μόνο φτιάχναν από παιδιά τα οποία ξεκινήσαν game development πριν 5 εβδομάδες. Το οποίο είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Γιατί σε φάση εμείς, ας πούμε, είμαστε λίγο ακόμα, δεν το πολύ πιστεύουμε ότι βγάλανε και βγήκανε παιχνίδια. Πόσο μάλλον όλες οι ομάδες βγάλανε παιχνίδια και το πήρε και playable. 4. Και είναι τέλειο πράγμα. Ακούγονται και τα βήματα. Δεν ξέρω. Δεν ακούω τίποτα από το παιχνίδι. Α, καλό αυτό. Γιατί έχει το κλασικό βήμα το... Νομίζω ότι έχει αλλάξει στην καλή σκηνή, αλλά το χάσε μετά. Χάσαν πολλά πράγματα. 5. Ω, είναι δύσκολο. Και όσο περνάει ο χρόνος, πονάρουν όλο και περισσότεροι καρχαρίες. Γιατί να μην υπήρχαν ένα μαθήματα στο πανεπιστήμιο. 6. Κανένας από όλους λόγους δεν υπάρχει. Απλά επιλέγουν να μην τα κάνουν. Είμαστε ήδη η μεγαλύτερη βιομηχανία ψυχαγωγίας και είμαστε στις top 10 βιομηχανίες που πηγάζουν με βάση την επιστήμη των υπολογιστών. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι πρώτα πρέπει να ξεπεράσουμε το γεγονός ότι κάνετε Java στο πανεπιστήμιο και μετά να δούμε πώς πάμε παρακάτω. Ωραία, Java κάνουμε. Κάνουμε και Java 6, που είναι 4 εκδόσεις πριν το που είναι τώρα η Java. Πού είναι τα υπόλοιπα? Έχω χαθεί εδώ πέρα. Και το κυριότερο πρόβλημα, Γιώργο, είναι ότι δεν υπάρχει κόσμος που έχει PhDs και που ξέρει και game development πρόθυμος να διδάξει. Δηλαδή, ακόμα και να υπήρχε από το πανεπιστήμιο η φάση, ξέρεις τι θέλουμε να κάνουμε μαθήματα game development. Ελάτε. Come to me, bros. Come to me. Νομικά δεν είναι καλυμμένοι. Θέλω να πω, δεν μπορούν να βάλουν, ας πούμε, κάποιον που έχει απλά εμπειρία στο game development να διδάξει, αν δεν έχει PhD. Φύγε. Είναι τέλειο που μαζεύονται όμως στις σπηλιά, δεν φεύγουνε. Κάθε στιγμή περιμένουν να βγεις. Πού είναι το άλλο? Πού είναι ποιο άλλο? Δεν ξέρω, μου λείπει κάτι. Σου λείπει ένα chest. Ναι. Τα έχεις πατήσει τα F και τα 4 σίγουρος. Νομίζω ναι, αλλά δεν παίρνουμε και κάποια ανάδραση ότι τα έχω πατήσει καλά. Δεν έχουμε feedback. Δεν έχουμε feedback. Για να σας γίνει μάθημα αυτό, πάντα να βάζετε feedback στις δράσεις. Ας πούμε, όταν μαζεύω τα σεντούκια, σβήνουνε, εξαφανίζονται τα αντικείμενα. Και κάνει και ένα ηχάκι, λογικά. Όχι, δεν ακούω ήχο. Τουλάχιστον εξαφανίζονται. Αλλά το θέμα είναι τώρα, πού είναι το τελευταίο σεντούκι? Το τελευταίο σεντούκι που να είναι. Να το, εκεί κάτω. Πώς μου ξέφυγε. Λες να σπώναρε πάλι τίποτα πάνω του? Ελπίζω πως όχι και ελπίζω πως θα φτάσω. Γιατί έχει γεμίσει καρχαρίες. So many sharks. Ναι. Ναι ρε φίλε, κερδίσαμε. Victory. Με χρονομέτρησες. Μου πήρε μόνο 1/4. Έτσι. 1/4 gameplay για jump. Πολύ καλό. Legit. Ναι. Δηλαδή, αυτό λέγεται καλό level design. Αυτό λέγεται πολύ καλό level design. Μπράβο τους. Συγχαρητήρια. Γιατί είναι μια πίστα, αλλά σε βάζει στο να κάτσεις και να ασχοληθείς και να... Άλεξ και... Πώς το έκανα πριν, παιδιά. Άλεξ. Όχι, δύο Άλεξ ήταν. Άλεξ. Όντως. Όχι. Όχι, ρε, δεν είναι στις αλήθειες. Τέλος πάντων, μάγκες, ξέρω ότι απογοητευτήκατε λίγο επειδή έγινε η μαλακιά με τα πακατζής, αλλά το αποτέλεσμα ήταν πάλι πολύ legit και εμάς τουλάχιστον μας φαίνεται πολύ πιο σημαντικό το gameplay στα jumps από ό,τι μας φαίνεται τα... Πάμε να κατεβάσω το επόμενο. Τα γραφικά. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τι συμβαίνει και είμαστε στη φάση ότι εντάξει τώρα, σιγά τι είναι το gameplay και άμα δεν είναι όμορφα, δεν λέει τίποτα. Ίσα-ίσα. Λοιπόν, να δείτε.
Δηλαδή δεν πιστεύουμε κανείς σε εσάς. Εδώ, by the way, αυτή είναι και η σελίδα... Α, ναι, εδώ είναι το Itchy. Του Jam. Αν μπείτε εκεί, σε αυτό το link, ποιο είναι το link συγκεκριμένα, να το μέσα από... τα jams. Καλά, game άμα jams, πάνε στο Itchy, τα previous game jams. Δεν παίξαμε στο London Dare τελικά, όχι. Είχαμε πει ότι θα παίζαμε. Η φάση ήταν η εξής, είπαμε ότι όσο έτρεχε το τζαμάκι εδώ να ήμασταν να κάναμε εμείς για το Ludum Dare και είχαμε κάνει, κάναμε για ένα βασικό design ας πούμε, αλλά ήθελαν βοήθεια ρε παιδί μου τα παιδιά επειδή σας είπα είμαστε ακόμα λίγο άπειροι και είπαμε εντάξει τώρα καλύτερα να τους βοηθήσουμε πιο πολύ ωραία, πιο ωραία περάσαμε έτσι. Και εντάξει το Ludum Dare κάθε χρόνο γίνεται ας πούμε. Γίνεται τρεις φορές. Τρεις φορές το χρόνο γιόλας. Τρεις φορές κάθε χρόνο. Βέβαια, ωραία θα ήταν για εμείς να μπορέσουμε να το κάνουμε ετήσια παράδοση αυτό. Μπορεί να γίνει. Ναι, ξέρεις ποτέ. Θα κάνουμε, ναι, θα κάνουμε το Global τέλη Γενάρη. 19-21 Γενάρη θα κάνουμε σίγουρα. Κοίτα, αν θες να μας πετύχεις, σίγουρα, κοίτα, το πιθανότερο είναι ότι θα είμαστε εδώ. 99%, αλλά άμα θες να μας πετύχει σίγουρα, θα σας στείλω τη σελίδα της Envy να μας στείλεις ένα μήνυμα πριν έρθεις το παιδί μου. Συνεχίζω στο επόμενο. Ναι, πάμε στο επόμενο. Α, ναι, ξέχασα ότι τώρα εγώ διαχειρίζομαι. Ναι, βασικά ξέρεις τι γίνεται. Το επόμενο... Αυτό δεν έχει νόημα να το πάμε κόντρα, γιατί... Ποιο? Αυτό, ας πούμε, που παίξαμε τώρα, είναι πολύ μεγάλο και δεν υπάρχει περίπτωση να έχει νόημα. Ναι, εντάξει. Και ξέρουμε όλοι ότι, όπως έδειξε η ιστορία, εσύ θα χανόσουνα. Και έτσι κι αλλιώς μάλλον θα χανόμουνα, το πιθανότερο. Και εμένα μου αρέσει το Exploration Games, αλλά ακριβώς γι' αυτό το λόγο, χάνομαι συνέχεια. Λοιπόν, εντωμεταξύ... αν έχεις Facebook εδώ, αν δεν έχεις Facebook, στείλ απλά ένα mail. Εντωμεταξύ, αυτό το παιχνίδι, ξαναγύρισε ο κόσμος. Λοιπόν, γεια σας κόσμο επιστρεφόμενοι, τώρα που έχουμε σταθερό αυτό stream. Το παιχνίδι των Survivors, ναι, των Survivors Sharks, έχει και εικονίτσα. Έχει και εικονίτσα, ναι, μπήκαν στο κόμπο, ήταν σε φάση μου λέει... Ποιος κάθεται σε Game Jam και φτιάχνει, icon. Εικόνα. Θα σε πληροφορήσω ότι και στο πρώτο μας Game Jam είχαμε φτιάξει icon και είχαμε φτιάξει και αυτό που όταν άνοιξε λίγο. Μόνο αυτό, ήταν. Πάντα διπλό κλικ. Και είχαμε φτιάξει εικόνα και για εδώ. Για πάνω στο γκρι. Και game κάνατε. Ναι. Προλάβατε. Βγήκαμε 15η. αλλά είχαμε εικονίδιο. Λοιπόν. Αυτό είναι το ίδιο παιχνίδι με αυτό που παίξαμε πριν. Μόνο 2D. Pretty much. Αυτό έχει και μουσική. Έχει και μουσική. Είχαν dedicated μουσικό τα παιδιά εδώ. Ποιος συνέθεται. OBS. Δες το πόντιο. Δες το πόντιο. Πρέπει να παίζει και το τεστ το πόντιο. Όσο παίξε μπορεί να είχαμε θέμα με το προηγούμενο. Τι δε... Α, ναι. Το έχω. Σε λίγο θα έχουμε και το όντιο. Ναι, τώρα έχουμε και τον τεστ στο πόντιο. Εδώ πέρα πάλι είσαι ο Δίτης όπως πριν, ε. Ναι, είσαι Δίτης, ξέρω εγώ και... Οπ! Προσπαθείς να αποφύγεις καργαρίες. Έχεις lives. Έχεις ξεκινήσει με 8 lives. Έπεις πνίγεσαι. Έχει breath πάνω. Πρέπει να βγεις επιφάνεια για να μην πνιγείς. Πού είναι, δεν είναι θησαυρός αυτό. Όχι. Οπ! Πάλι πνίγηκα. Ναι ρε, έχει breath. Για μότο. Γιατί με... Δεν με πάει, ήταν ανάποδα. Δεν μπορεί να με φάει με την ουρά, είναι γνωστό αυτό. Ναι, καλά τώρα. Όλοι τα ίδια λέτε. Εδώ όμως δεν έχει καρχαρή ανθρώπους. Δεν έχει καρχαρή ανθρώπους. Οκ, πήρα το θησαυρό. Θησαυρό, τρέγε. Πιφάνε. Όχι! Βρήκες αόρατο τοίχο. Όχι, δεν ήταν αόρατος, ήταν τείχος. Α. Και τώρά πρέπει να... Το ξαναπαρώ το θησαυρό. Δεν ξέρω. Νομίζω με όλους τους θησαυρούς ο Σάμπινγκ.
Σκόρ 100 γράφει. Αχ. Γιατί έχασα πριν μηδενίσει ή μηδένισε. Μπορεί να μηδένισε. Αυτό μπορεί να μην έχει πάρα πολλούς καρχαρίες, αλλά δεν μπορείς να τους αποφύγεις. Να το σε θησαυρός. Προλαβαίνω. Ναι, φίλε. Τρελός. Σκορπιός. Εγώ πάντως μουσική δεν έχω να ξέρεις το strip. Αποκλείεται. Κι άλλος θησαυρός. Life 0. Breath Mion. Breath Mion και δεν μπορώ να παίξω. Και οι καρκαρίες συνεχίζουν να σε τρώνε παρόλα αυτά. Οπ, χάσαμε. Αφού θες το πόντιο, πρέπει να ακούς. Εδώ. Δες το. Τι μπορεί να το. Δες το μίξερ. Δες το πόντιο. Ναι, αλλά δεν ακούω τίποτα. Πώς έχεις κλείσει τον ήχο από τον desktop. Τι το ακούς, ας πούμε, τα ακουστικά σου. Ναι. Εγώ έχω κανένα πρόβλημα, ρε, εννοείται, όποτε θέλεις. Properties. Sound flower. Δεν ακούς. Εξακολουθείς να μην ακούς. Τώρα είμαστε και 34 πίσω. Περίμενε. Το άνοιξα πριν 5 λεπτά. Καλά, κάτσε να δοκιμάσω. Δεν ακούω τίποτα, ρε. Ακούω εδώ που λες, δες το μίξερ. Δες το πόντι. Ωραία. Λοιπόν, Life Mion 4. Οκ. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι όμως έχει challenge και πολύ καλό challenge. Οπότε εδώ ξαναπάμε κόντρα. Εννοείται, obviously. Οκ, ξεκινάω τώρα σοβαρά γιατί έπρεπε να ανακαλύψω τα mechanics. Γιατί σε αυτό δεν το είχα δει. Στο δίνω. Στα πόσα, στα τρία. Στα τρία, μέσα το 3. Μέσα το 3. Δηλαδή στις δύο νίκες στην τάση. Μ' αρέσει που λες κατευθείαν το σκορ. Για δες τώρα, ακούς. Ναι, κάτσε. Δεν ξεκίνησε ακόμα, περιμένω. Αχ, γαμώτο! Οπ! Ακούγεται. Όχι, περίμενε, δεν φόρτωσε ακόμα. Fun stuff, δεν λες τίποτα, λατανικά. Ό,τι καλύτερο είναι. Μπούμ! 200! Και κερδίζω και live κάθε φορά που παίρνω το θησαυρό. Νοπ, δεν ακούμε μουσική. Θεωρητικά θα πρέπει να ακούγεται. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Κερδίζω και life οπότε παίρνω το θησαυρό. Με φάνεις more important. Χάνεις life όταν παίρνεις θησαυρό. Όχι. Παίρνει life όταν παίρνεις θησαυρό. Δεν ξέρω. Για πάμε. Ο ανάποδος καρχαρίας. Ο ανάποδος καρχαρίας. Είναι, it's a real thing ο ανάποδος καρχαρίας. Αυτό είναι οι survivors. Οι survivors. Sorry. Δεν είναι το high score. Οπ. Δες όμως τη score. 400. Όχι, όχι. Όχι, όχι, λέει. Είναι τέλειο το πως στρίβει, επίσης. Έχει orientation. 500. Και θα προλάβω και να βγω στη στεριά. Η μπαλαρίνα. Πάμε πάλι. Οπ. Βρήκες τα spawn points τώρα. Το παίζεις έξυπνος. Δύο θησαυροί με το ίδιο. Με το ίδιο breath. Με το ίδιο life. Περιμένουμε να φύγει. Έφυγε. Σε προκαλώ να πάρεις δύο θησαυρούς με το ίδιο breath. Περίμενε. Challenge accept. Απόδοση καρχαρίας. Χάνουμε. 700 score, τρελέ. Ξέρω. Οπ. Δες το. Στο ίδιο breath. Αχ, για λίγο. Oh, so close. Ο κοντρόλος πώς είναι. Χάσαμε. 800. 800 το high score. Για να δούμε. Το κλείνουμε. Ήρθε η ώρα μου. Φτάνω τα 1000. Θα φτάσω στα 1000. Έλα. Κάτσε, έλα από εδώ, να έρθω εγώ από εκεί να γίνω... Όχι, cool. Το controls είναι weird. Ναι, έχει... Forces. Έχει forces και έχει τρελή αδράνεια. Εδώ.
Όπου είμαι ανάπηρος. Ναι, 100. 7 to go. Όχι, τι είναι αυτό, είναι πολύ όμορφο. Δεν έχει κάνει πολύ ωραία γραφικά. Είναι όλα homemade. Είναι το μόνο παιχνίδι που φτιάξαν τα πάντα τα παιδιά. Που μουσική, assets, κώδικα, δεν πήραν τίποτα έτοιμο. Ούτε από τα assets που είχαμε δώσει εμείς. Σε φάση κάνανε την περισσότερη δουλειά. Βέβαια ήταν και 4 άτομα. Ήταν η μεγαλύτερη ομάδα. Ήταν η μεγαλύτερη ομάδα, ναι. Και ήταν η μόνη ομάδα που έκανε το τι παιχνίδι. Είχαν ένα παιδί που έκανε γραφικά, έναν που προγραμμάτιζε, έναν που έκανε ήχο. Βασικά ήταν ουσιαστικά δύο που κάνανε μαζί προγραμματισμό και design και ένας ήχος και ένας ζωγραφική. Ανάποδος καρχαρίας μου σου τύχει, δεν λες τίποτα. Μου έχει τύχει και μπροστινός και ανάποδος. Γαμώ τη τρέλα μου. Πάμε. Γιατί τελειώνει η ανάσα. Όχι. Πάω στο ίδιο σημείο συνέχεια. Όπως βλέπετε ο Κώστας με έχει καταστρέψει. Είναι πολύ κακό αυτό. Ωραία, ανάποδο καρχαρία. Κοίτα. 1-0 στον Κώστα. Τουλάχιστον ξέρεις καλύτερο προγραμματισμό. Δεν με βοηθάει. Εσύ ξέρεις καλύτερο modeling. Κατάφερες να παίξουμε και μία Dota. Να παίξουμε μία Dota. Δεν έχω το πιστεί. Δεν ξέρω και Dota. Τι έγινε τώρα. Πήγα κατευθείαν πάνω στον καρχαρία. Εδώ. Ωπ, έφυγε ο ανάποδος καρχαρίας. Ένα. Τσέκαρε, με το ίδιο breath. Με το ίδιο breath. Δύο! Με το ίδιο breath. Επίσης έχω να σας πω ότι είναι από τους πιο καθαρούς κώδικες που έχω σε game τώρα αυτό που είχα κάνει τα παιδιά. Τα είχαν σχεδιάσει το χαρτί όλων τον κώδικα πριν τον γράψουν. Ποιος σχεδιάζει κώδικα σε χαρτί? Αυτό πες μου εσύ. Ποιος τα καταφέρνει, εγώ δεν τα καταφέρνω. Ταλαντούχα αυτή η νέα γενιά. Ναι. Μήπως είναι επειδή είμαι κοντά στο Λύκειο και τους έχει μείνει αυτό το προσωρί που με το γράψουμε στο χέρι. Φαντάζεσαι, σκέψου το για Game Jam, να πρέπει να γράψεις C-Sharp στο χέρι. Τρελό. Ρε, σε φάση ότι πας ήταν το στήλο ότι κάτι ψάχνει, μου λέει πώς θα κάνουμε και τέτοιο. Πέρα από την πλάκα, ψήνομαι να δημιουργήσω τέτοιο event στο Itch, ξέρω εγώ. Σε φάση 3 ώρες γράψεις C-Sharp στο χέρι. Και μετά απλά βάλει το κώδικα στο PC και ό,τι γίνει. Ναι. Χωρίς διορθώσεις. Κάνεις το debugging μόνο. Τίποτα. Όχι, debugging όταν λέω σε βάση αυτά που διορθώνεις τα compiler errors. Όχι, τίποτα δεν διορθώνεις. Άμα δεν τρέξει, δεν τρέχει. Δεν τρέχει. Extra challenge φάση. Ναι. Τέλειο δεν είναι. Τι γνώμη έχουμε για AdFinem που ανέβηκαν τόσο ψηλά χθες. Περηφάνεια, δεν ξέρω. Για. Για AdFinem, χθες. Ή δεν βλέπεις e-sports καθόλου. Όχι. Απλά παίζεις Dota. Απλά παίζω Dota. Ναι. Και δεν παίζω καν σοβαρά. Απλά μπαίνω και φιντάρω. Δεν θα τρέξει τίποτα, λέει ο... Ή ο Ελατάρ, δεν ξέρω. Είσαι ο, είσαι ή. Το Ελατάρ Β. Ναι. Τι να πούμε, cool. Nice. Εγώ έχω να πω ότι αν είναι φτάσανε που φτάσανε, αλλά κανείς δεν μιλάει ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Εθνική Ελλάδος Magic κέρδισε. Το Magic δεν κάνει. Το παγκόσμιο. Λοιπόν. Αυτό έχω να πω. Το σχόλιο μου. Τι e-sport και ideas, εδώ τώρα πάω για τα 1000. Πάει για τα 1000. High score. Πω, με έχει διαλύσει. Αυτή τη στιγμή είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο παιχνίδι, σε αυτό το παιχνίδι ο Κώστας. Για να σας δω. Νομίζω δες 2 με την ίδια ανάσα. 1200. Πάω για τρίτο με την ίδια ανάσα. Παρά λίγο. Νομίζω ότι είμαι καλύτερος και από τα παιδιά. Δεν ξέρω αν παρακολουθεί. Κάποια από τα παιδιά μου πει τι σκορ κάνανε. Ναι, ρε γαμώτο. Καλή ιδέα αυτή με το γράφει στο χέρι το κώδικα, αλλά πώς τους ελέγχεις, ξέρω εγώ, αν είναι το jam off. Okay, το διοργανώνει σε χώρο. Ναι. Και απλά δεν έχουν υπολογιστές. Απλά έχουν χαρτί και στυλό. Και στο τέλος, ξέρω εγώ, τρως 2 ώρες να. Εσύ προσωπικά.
Ναι, η επιτροπή. Και γραφικά. Και αυτά ζωγραφισμένα στο χέρι και κάνεις get component. Κάνεις scan τα γραφικά. Μέτρηση, αυτό θα κάνω στο επόμενο jump. Θα χαραμίσω μία μέρα μόνο με ένα βιτράδιο που θα σχεδιάσω ολόκληρο παιχνίδι. Design, γραφικά και κώδικα. Δεν θα είναι τρελό πάντα αυτά, γιατί e-sport αυτό το παιχνίδι. Εντάξει. Καλά λέει ο Γιώργος. Πάω για 2K. Λέει στο μέλλον οι διαφορές θα λύνονται με αυτό το παιχνίδι. Εντελώς. Τώρα παίζει Μάριο Κάρτ ο κόσμος. Ξέρω εγώ, πας στην Valve. Η βασική γλώσσα είναι Game Dev. Είσαι Sharp και JavaScript, αλλά ο περισσότερος κόσμος είναι Sharp που χρησιμοποιεί, στη Unity τουλάχιστον. Η Unreal υποστηρίζει C++ και ένα σύστημα με blueprints, το οποίο είναι λίγο πιο ελαφρό προγραμματιστικό. Εμείς σε Sharp δουλεύουμε. Θες να ξαναπαίξεις. Ναι. Συκλέβεις για αρχή. Έχεις βρει που είναι το spawn point και πας από πάνω και ανεμοκατεβαίνεις, ξέρω. Έτσι ξέρω κι εγώ. Τι κάνουν οι δίτες γενικά. Πες ότι ήσουν πραγματικός δίτης. Να κάνω roleplay, να μπω στο μυαλό του παίκτη. Γίνω δίτης. Και είναι και ένα παράλληλο σύμπαν που υπάρχουν ανάποδα. Κοίτα τι έγινε! Υπάρχουν ανάποδα καρκαρίες. Ρε γάμο, το πάντα στην ίδια τρούπα πάω και δεν είναι ποτέ εκεί. Μάλλον επειδή δεν σπονάρει και ο θησαυρός. Πέθανα. Fuck. Πάνω, ανάσα. Πώς καταφέρεις να το κοντρολάρεις αυτό το πράγμα. Απλά έχω συνηθίσει το πόσο δυναδράνεια που έχει. Έλα, καλά το πας. Τρέχα τώρα πάνω. Θα το βρω, ρε. Τώρα που βρήκα την τρύπα. Έτσι και βρεις την τρύπα, όμως δεν είναι τίποτα. Εντάξει, ξέρετε τι, έχω ένα άπειρο τα 100 καλύτερο σκορ από ό,τι είχα στον προηγούμενο γύρο. Whoop. Whoop. Και εσύ το έκανες το challenge το... Διπλασίασα το σκορ μου σε ένα τέτοιο, σε ένα... Whoa. Όχι. Παιδιά, έχασα. Great kills. Η απληστία σκοτώνει. Αυτό ποιο ήταν, το τέταρτο ή το πέμπτο? Έχουμε άλλα δύο. Ναι, αλλά μπορούμε ίσως να ξαναπαίξουμε αυτά που κόλλησαν. Θα μπορούμε να το κάνουμε, ναι, θα μπορούσαμε. Αλλά ας παίξουμε και τα αυτά που... Άρα που έχουμε... Α, δεν έχουμε κόσμο. Δεν έχουμε κόσμο. Γιατί? Έχουμε καλό κόσμο, δεν έχουμε πολύ κόσμο. Προτιμάμε ένα καλό κόσμο από πολύ κόσμο. Καλά, λέω. Λοιπόν... μετά... Ποια είναι μετά? Shark Slayer παίξαμε. Shark Slayer παίξαμε. Το Yusmans. Το Tower Defense δεν παίξαμε. Και το Run Shark Run. Άρα τέσσερα παίξαμε. Ναι, δύο δεν παίξαμε. Το Shark TD και το Shark Run. Όχι, okay, κατεβάζω το TD πρώτα. Ναι, το Run Shark Run, να ξέρετε, έχει λίγο ένα bug γραφικό. Αλλά παίζεται. Είναι playable. Απλά θα είναι λίγο πιο δύσκολο για μας. Αλλά... το έχουμε και χωρίς το bug. Το Run Shark Run όχι, και μάλλον δεν το έχουμε. Βασικά σίγουρα θα το έχουμε σήμερα με το Γεια. Ναι, το theme ήταν So Many Sharks. Στείλε και το βίντεο. So Many Sharks. Έχουμε announcement βίντεο του theme. Μισό να σας το βρω, να σας το στείλω. Ήταν full global game jam experience. Ναι, είπαμε να το κάνουμε επαγγελματικά. Έχουμε και έχουμε δύο βιντεάκια. Έχουμε και... Μισό να σας στείλω. Ξαναπόσταρα πριν. Τώρα που είστε καινούργοι. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα fast forward και οι 12 ώρες του jam. Και... Λοιπόν, δες πως νικάω σε 3 δεύτερα αυτό το game. Boom, 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 boom. Εντάξει, να σου πω κάτι. Όταν φτιάχνεις Tower Defense 12 ώρες, δεν προλαβαίνεις να τον μπαλανσάρεις. Ή να βάλεις economy. Και εδώ είναι το theme announcement. Να το δει το βιντεάκι, είναι το καλύτερο. Επίσης, γιατί... Oh well. Τι? Anyway. Cool. Έβαλαν και boss, να ξέρεις, τα παιδιά. Νάτος.
Ζώρικος ο boss. Ζώρικος ο boss. Τα παιδιά προλάβανε και φτιάξανε παιδί, το σύστημα, ξέρω εγώ. Φτιάξανε path tracking για να ακολουθάνε καθαρίες. Φτιάξανε να σπονάρει τα ράβια, τα πάντα όλα. Απλά δεν φτιάξανε οικονομία, οπότε μπορείς να σπονάρεις όσα καράβια θες. Οπότε δεν υπάρχει challenge το παιχνίδι. Να σου πω. Ναι. Του... Προλάβατε στο τέλος να βρείτε αυτό έτσι ώστε να καθυστερούν τα waves. Ναι, ναι, το φτιάξαμε. Το διόρθωσα. Το βρήκαμε. Βλέπω νεκροάδμιν, οπότε. Οπ! Μια σου Μαλτέζε. Ναι, ρε, κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Σε φάση που σου λέω πριν 5 εβδομάδες δεν ξανά game development. Είναι τρελό το πόσο καλή δουλειά βγάλανε με τόση λίγη εμπειρία. Τέλος, το κέρδισε. Πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι μπορείς να το κερδίσεις κι εσύ. Αλήθεια το πιστεύω. Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, εγώ θα βάλω self-imposed περιορισμούς. Άνοιξε το ποιο είναι. SRTD. Εγώ θα κάνω λες και έχει economy. Οπότε δεν θα αφήνω τον εαυτό μου να σπονάρει συνέχεια καράβια. Γιατί δεν είμαι κοντά. Θα βάλω εδώ ένα μπαμ. Θα έχω να πάσα στιγμή δύο καράβια μόνο. Βέβαια δεν έχουν βάλει να σβήνουν τα καράβια. Oh well. Οπότε δεν θα βάλεις άλλα. Θα μείνεις με αυτά τα δύο. Για να δούμε θα γίνει. Πολύ δυνατό το artifact γενικά όμως. Ρε. Κάναν πολύ... Δηλαδή και μόνο το pathfinding είναι δουλειά ας πούμε. Και αν σκεφτείτε το πρώτο παιχνίδι, εύκολα ρε. Αυτό που τους είπα, καθίστε το γυαλίστε το ξέρω εγώ και... Πάει... Μπορεί να βγει. Εύκολα γίνεται παιχνίδι. Ωπ, κάποιος έχασε. Δεν έχασα, έχει 25 lives. Επίσης είναι τρομερό το πως έχουν συμβολή στα lives, γιατί δεν προλαβαίνω να βάλουν εικονίτσα, ξέρω εγώ, στο UI. Ωπ, 23 live. Και βάλανε μικρότερο 3, ξέρω εγώ. Καρδούλα. Δεν έχω, είδες, είμαι engaged στο παιχνίδι, χωρίς να έχω κάνει τα πράγματά μου. Τώρα κάθομαι και κοιτάω, ό,τι καλύτερο είναι. Πώς μου στείλε στο Facebook. Νίκησα. Νικάω. Όχι, εγώ νίκησα. Επειδή έχεις λιγότερα lives. Εγώ τελείωσα με 25 live. Σύμβολες 5 καράβια. Δεν με νοιάζει αφού μπορούσα, αφού δεν με περιόρισε κανείς. Είναι fundamental broken το παιχνίδι. Αλλά να είχαν 10 λεπτά ακόμα. Όχι, εντάξει, 10 λεπτά, όχι. Καμιά ωρίτσα ακόμα αν είχαν. Εντάξει. Εγώ γιατί... δεν έχω ξαναδεί πάντως tower defense. Σε jump. Δεν είναι κάτι που σκέφτεσαι να κάνεις γενικά. Δηλαδή, εγώ θέλω 12 ώρες μόνο για να σκεφτώ πώς θα ξεκινήσω να γράφω τον κώδικα για Tower Defense. Ναι, σωστό. τα στάνταρ είναι τα platformers, ας πούμε. Τα... Κανα shooter. Ναι, αυτοί είναι οι μηχανισμοί που γράφει σε jump. Τώρα Tower Defense. Άντε κανα puzzle, ξέρω εγώ. Που πρέπει να στρίψει, να κοιτάξει, να κάνει, να υπολογίσει με τους χρόνους, με τα. Waves, ξέρω εγώ. Ναι. Ζόρι. Ζόρι. Γενικά, εγώ θα σε πάση θα ήμουν ότι παρόλο που τώρα το ξέρω, ας πούμε, και δεν θα κόλωνα, θα ήμουν σε φάση που να κάνω τώρα τη θέση. Σαν να φτιάξει το path, ξέρω εγώ, για τους χαρακτήρες, που δεν είναι τίποτα τρελό, αλλά θα ήταν off putting κατευθείαν και μόνο να το σκεφτώσουν. Θα λέγεις, ναι, μάλλον δεν είναι καλή ιδέα να το κάνω αυτό. Τι έγινε, το πεις. Τι θα ξαναπαίξουμε. Να παίξουμε ένα γύρο, ρε. Ακόμα έναν. Να δοκιμάσουμε ακόμα λιγότερα πλοία. Με ένα πλοίο. Μα δοκιμάσουμε με ένα πλοίο. Με ένα πλοίο, ποιο θα τοποθετήσει καλύτερα. Αυτό. Σε ένα πλοίο που θα χάσει λιγότερο ζωέ. Ωραία, ποιο πυκνάει. Έπαιξα από το ξεκινά. Ωραία. Λοιπόν. Για να δούμε. Ένα πλοίο. Να το υπολογίσω. Καλή θέση για να πάει παντού. Μάλλον είναι. Εδώ. Για να δούμε. Γιατί χτυπάει. Στην αρχή. Αυτό είναι το range. Έχω φτιάξει και το range, τώρα το συνειδητοποίησα. Προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι αυτή η σφαίρα πιο πριν. Όχι. Σπασμένο σύστημα. Ναι, το σύστημα αυτή. Κάτι δεν πήγε καλά με το range. Έτσι φαίνεται. Ναι, κοίτα, τώρα μπήκε στο range. Όταν μπαίνει καλά είναι. Πώς επιλέγει. Ρίξ' του άλλη μία να το σκοτώσει. Πώς επιλέγει.
Φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν το έχω δει αυτό. Όχι, αλλά... είναι το πιο κοντινό, ξέρω εγώ. Συνήθως έτσι γίνεται. Στα... Αν το δουλεύαν κι άλλο, δεν του ξέρει. Βάζει το καράβι να επιλέγει με ποια αυτό λογική. Με το λιγότερο life, ξέρω. Όχι, έχει... μπορεί να επιλέξει στρατηγική για κάθε tower συνήθω. Και λε, θέλω να επιτύχει το πιο κοντινό εσύ, θέλω να επιτύχει αυτό το λιγότερο life, εσύ, θέλω να επιτύχει το πιο μακρινό, εσύ, θέλω να επιτύχει, ξέρω εγώ, whatever. Λοιπόν. Έχει πολύ βάθο αν το κάνει καλά. 17. Τέλειωσε αυτό, ήταν. Ναι. 17 μου. Δύο waves και δύο boss. Ναι. Και 7, για να δούμε. Επίση, κάτι άλλο που μπορεί να κάνει πολύ λάθο σε ένα tower defense είναι να φτιάξει πολύ καλά τα turrets. Και απλά να μην. Κατάλαβε τι λέω έτσι. Εντάξει, αλλά με την ίδια λογική μπορεί να φτιάξει ένα πολύ καλό χαρακτήρα σε ένα. Ξέρω εγώ, first person. Ναι, αλλά. Που απλά να μην πεθαίνει. Δεν είναι τόσο εύκολο γιατί στο άλλο έχει ένα περιορισμό. Κάπω θέλει και λίγο skill. Στο tower defense που δεν είναι interactive. Ναι, είσαι έτοιμος, γιατί θα έχεις 10 δευτερόλεπτα. Ξέρω την αγάπη. Εγώ δεν θα το βάζα εκεί, απλά μου τελειώνει ο χρόνος. Ξέρω την αγάπη. Το έχω σκεφτεί ήδη που θα μπει. Και στο προβάδισμα του χρόνου. Μάλλον όχι του χρόνου, το ότι παρακολούθησες ήδη. Τη Σοφίας. Κάτσε. Δεν με πάει όμως, γιατί τώρα θα συνεχίσει να χτυπάει μέχρι το τέλος. Τι εννοείς. Εννοώ ότι τσεκάρει μόνο πότε έχουν πει στη σφαίρα, δεν τσεκάρει πότε έχουν βγει. Α, αλλά δεν φτάνει να τα χτυπήσει. Α, όντως έτσι δουλεύει. Το σπάσαμε. Αν το έσπασα, άμα είναι έτσι. Α, βασικά δεν το έσπασα, θα το βάζω το πρώτο, θα έσπαγε. Άρα έτσι το έχουν κάνει. Μόνο όταν μπαίνει και απλά χτυπάει, παίρνει acquire target φάση. Νομίζω. Πότε πάνω κάτω το ίδιο σκορ θα κάνουμε. Όχι. Να, τώρα δεν έχει άλλη. Καλύτερα τα πήγες εσύ. Άμα φάω τον boss, όχι. Ξαρτάται από το αν θα φάω τον boss ή όχι. Έλα, 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 έλα. Go, 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 go. Γιατί συνεχίζει και βαράει, δεν είναι στο range. Είναι στο range, δεν με νοιάζει. Δεν είναι δίκαιο. Εσύ δεν είσαι δίκαιος. Για ένα. Πήρα κι εγώ ένα γύρο. 2-1 είμαστε. Πάμε επόμενο game. Θα μας αποφασίσει τη μοίρα σου. Δεν έχουμε βάλει κάποιο στοίχημα πάντως. Πώς χάνει, τι θα γίνει όποιος νικήσει. Θα σου έλεγα, ξέρω εγώ, να έρχεσαι κάθε μέρα στη δουλειά για 12 ώρες. But you already do that, οπότε... λοιπόν, όποιος χάσει, θα κάτσει και θα περιμένει μισή ώρα βλέποντας την πάρα από ένα βίντεο, ξέρω εγώ, να ρεντάρει. Να μην κοιτάει, μπογιά να στεγνώνει, να βρούμε ποιο stream στο Twitch. Είναι ένα stream κάπου αυτή τη στιγμή το οποίο έχει. Υπάρχει ένα stream το οποίο έχει μπογιά να στεγνώνει. Υπάρχει ένα stream το οποίο έχει χορτάρι να μεγαλώνει. Στριμάρει το χορτάρι από έναν κήπο, ρε. Όντως. Real life, real time. Δεν ξέρω αν είναι στο Twitch συγκεκριμένα. Twitch. Δεν ξέρω αν είναι συγκεκριμένα στο Twitch, ξέρω ότι υπάρχει αυτό το stream. Τι να βουλάρω. Γράψε grass growing stream. Μην το γράψεις το Twitch, γράψε το Google. Θα το βρούμε πιο εύκολο. Πα. Δεν θα είναι στο Twitch. Αυτό το Twitch πρέπει να έχει creative game content, ξέρω. Stream. Κάτω. Watchinggrassgrow.com. Μ' αρέσει πάντως που κάνουμε μόνο σχετικά πράγματα. Μένουμε πιστοί στο θέμα. Λοιπόν, Μάγκε, θα στριμπάρουμε αυτό το stream. Αυτό είναι, αυτό είναι, το έχω ξαναδεί. Να το. Όχι. 16. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι τώρα, real life. Δε στη. Έχω. Land mower. Ναι. Για pointer, ποντικιού. Εν τω μεταξύ. Και καλά για φορτώνει, whatever. Αυτή η ιστοσελίδα είναι κατευθείαν. Από το από 2002. HTML1 πριν εφευρεθεί η CSS. Ποια CSS με πίνακες όλα. Όλα πίνακες, τάμπλες. Εντάξει, αρκετά, πάμε να παίξουμε για το τελευταίο. Μα δεν το είδα, μου ούτε να μεγαλώνει λίγο. Το έχω ξαναδεί. Ναι, ρε παιδί μου, όταν έχω ελεύθερο χρόνο, αντί να παίρνω να βλέπω κόσμο να παίζει παιχνίδια. Βλέπω γρασίδι να μεγαλώνει.
δες, προσεκμένο αυτό, το είχαν και σε φάκελο. Σε... Πόλοιποι όχι, δεν το είχαν σε φάκελο. Όχι, πόλοιποι χήμα. Λες να τα πάρουμε υπόψη μας αυτά στη βαθμολόγηση. Να ξέρετε, βγει επικοινής από αυτά. Βέβαια, δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι η κριτική επιτροπή, πώς θα αποφασίσουμε ποιος θα νικήσει. Ξέρουμε μόνο ότι θα πάρει. Θα του δώσουμε ένα μήνα δώρο στα γραφεία. Να έρχεται να δουλεύει εδώ στο πώς. Μαζί μας. Να τον ενοχλούμε. Να τον ενοχλούμε. Να τον ενοργάζουμε να βλέπει γρασίδι να μεγαλώνει. Εν τω μεταξύ, αυτό το παιχνίδι θα είναι λίγο σπασμένο. Ναι, είναι πολύ σπασμένο γραφικά, αλλά λειτουργικά δουλεύει. Απλά δεν θα έχουμε εικόνα. Θα μας τη δώσουν τη διορθωμένη και αν είναι θα δούμε τι θα κάνουμε, κάπως θα το κάνουμε να το παίξουμε. Θα κάνουμε special event. Special event μόνο για να δικαιώσουμε τον Αιγαία. Γιατί έχει και τέλειο όνομα. Λοιπόν, εδώ θα είναι το πραγματικό challenge πάντως. Εδώ θα είναι το πραγματικό challenge, εννοείται. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι endless runner φάση. Έρχονται καρχαρίες προς τα σένα και πρέπει να αποφύγεις τις καρχαρίες γιατί τρως damage. Και έρχονται και Shark Energy Drinks, το οποίο πρέπει να τα πάρεις για να χυλάρεις. Οπότε πρέπει να αποφεύγεις τους καρκαρίες να πιάνεις τα Shark. Τα Energy Drinks. Να αποφεύγεις τα Shark. Και να πίνεις τα Drink Shark. Unity. Εγώ τους είχα πει να βάλουν Tag Shark και στα δύο. Να δούμε τι θα γίνει. Ωχ, πούντος. Πούντος. Τι είναι. Είναι ακόμα πιο τρομακτικό έτσι. Ναι, κανονικά έχει φώτα, είναι καλά το παιχνίδι κανονικά, αλλά... Είναι... Οπ, η πια energy drink τώρα. Εν τω μεταξύ, παίζω και με πολύ λίγα frames. Μάλλον εξαιτίας των φίλτρων. Που είναι και ο λόγος που δεν υπάρχει εικόνα. Εσύ δεν τα έχεις βάλει αυτά τα φίλτρα. Εγώ τα είχα βάλει, αλλά εγώ δεν θα βάζα αυτά, θα βάζα τα άλλα. Μουρελά, μας έκαψες. 70 ώρες να κάνει export κάθε παιχνίδι. Μου ήθελες πως processing stack. Δεν είναι fun. I don't like it. Πρέπει να είναι πιο πολύ καρχαρίες κανονικά. Δεν σ' αρέσει γιατί τα πάω πολύ καλά. Ήπιε και δύο energy drinks. Δεν έχεις αλλάξει καν διάδρομο. Ξέρεις τι, θα το αφήσω στην τύχη. Επίσης, ξέρεις τι κάνεις λάθος. Τι. Ότι το έχουν να πάρει στο A και στο D, όχι στα βελάκια. I know that for a fact. Ωχ, ναι, ήταν και αυτό που διορθώσαμε, το restart. Που είναι και αυτό διορθωμένο. Τι, το οποίο δεν πάταγε. Δεν είναι μικρό. Όχι, δεν είναι μικρό, δεν είναι best fit. Αλλά στο τελικό export είναι best fit. Το UI βγαίνει παρόλα αυτά, έτσι. Ναι, ναι. Τι φίλοι λοιπόν, θα ήταν αυτά. Λοιπόν, εγώ θα παίξω όμως κανένα. Έχασες έτσι, στα πόσα δευτερόλεπτα ήταν. Ήτανε 79. Βλέπω κανένα. Και ξέρεις με τον τρελό, πού να δεις την αλλαγή άμα δεν βλέπεις το περιβάλλον. Οπ. Χάνω. Δεν χάνω. Χάνω. Πού είναι το ένα. Α, you died, sucker. Ραντεβού στα τυφλά με καρχαρίες. Πάμε ξανά. Πάμε ξανά. Τι γίνεται? Γιατί ο επεξεργαστής πάει στο 100%? Πόσο βαρύ είναι το post-processing? Επίσης ρε, αυτά τα παιδιά ήταν που είχαν και θέμα γιατί τους παίζαν όλα σε χαμηλά FPS. Χωρίς λόγο ξέρω εγώ, αυτή ήταν. Ναι. Παρόλο που το PC ήταν τούμπανο ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, Unity. Μόνο σε αυτούς όμως. Ο ίδιος κώδικας τον έτρεχε σε 10 PC, πόσο είχαμε εδώ, 15 PC. Έτρεχες όλα κομπλέκτες με αυτούς. Επίσης, αυτή ήταν η μόνη, μαζί με τους Survivors, αλλά η μόνη που και αυτοί ξεκινήσανε project από την αρχή. Ναι, ούτε αυτοί πήραν κανένας. Α, πήραν το καρχαρία. Ναι, αλλά πήραν μόνο το άσυμα. Πήραν μόνο το καρχαρία. Κατά τα άλλα, ξεκινήσαν το project από την αρχή. Οι υπόλοιποι είχαν πάρει και τη βάση. Όχι, και τα παιδιά, ρε, και ο Νίτσας. Ο Νίτσας και αν τα πήρε, δεν πήρε τίποτα. Στο τέλος πήρε μόνο σκοφαρίες. Α, ναι, και ο Νίτσας. Και αυτοί καινούργοι. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν πάρει. Και το Tower Defense. Γενικά. Εντάξει, μόνο η Ιλιάδα, οι Αλεξάνδες. Αυτοί. Αυτοί. Πόμε προσθέσαν για ένα σωρό πράγματα. Ναι. Κοίτα. Πάλι έπεσα με τα βελάκια.
Μήπως όταν δεν παίζεις, έχεις καλύτερες πιθανότητες να νικήσεις από όταν δεν παίζεις. Μην παίζεις, εγώ παίζω. Μην παίζεις το... Είδες, δύο είναι στην drink στη σειρά. Ωχ, δες, φαίνονται και ακριβώς τα δευτερόλεπτα τα 30 frames delay του Twitch. Είναι 31 τώρα. Ναι ρε φίλε, τρελό. Εκατό. Εντάξει, τώρα μπορώ να πεθάνω. Τώρα μπορώ να πεθάνω, αλλά δεν πέθανα σαν Σάκερ, γιατί έκανα 100 δευτερόλεπτα χωρίς καν να παίζω. Μπορώ να στήξεις την μοναδική που κάνα, βάλα ένα start, φίλε, βάλα ένα κανονικό μενού. Σωστό. Στους υπόλοιπους κλίματα θα φύγουμε σαν αρχή είχαμε για να το παίξουμε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι... Έχουν όλοι τα θετικά τους και τα αρνητικά τους, δεν είναι εύκολο. Ότι το προτείναμε κιόλας αυτό, γιατί βαριόμαστε να μηδενίζουμε. Μας την έφερε κι εμάς. Εννοώ ρε παιδί μου ότι πρέπει να σταματήσεις τον χρόνο να τρέχει, να μηδενίσεις τα πάντα ξανά. Α, ναι. Ενώ με το application quit, τελειώνει. HP μικρότερο του μηδενός, application quit. Εκτός. Τέλος. Αυτό είχαμε κάνει εμείς ρε παιδί μου, τους είχαμε δείξει, αλλά εντάξει, ξέρω εγώ. Αλλά ναι, το σωστό είναι ακολουθεί την τεχνική μου. Ακολουθεί την τεχνική σου. Μα την γράφεις και δεν θα σου πει καλό. Είμαι ζεν. Πιστεύω στην καρδιά των Σάρκ. 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 Όχι ρε φίλε. Δεν έπρεπε να είχα πιστέψει τόσο πολύ. Ούτε μισό λεπτό. Είσαι κολόφαρδος. Πάμε πάλι. Πάμε πάλι. Θα το κάνουμε... Αλλά εγώ θα συνεχίσω να κάνω πως παίζω με τα παλάκια. Δεν θα είναι το θέμα να κάνω ότι παίζω με λάθος controls. Ναι. Πώς θα συνδέσουμε το gamepad. Δεν φίλε, εγώ θα παίξω με το gamepad. Δες, δες! Ξεκόλα, εγώ θα παίξω με το gamepad. Πόσο μεγάλο καλώδιο έχει. Τόση ώρα. Ωραία, λοιπόν. Οπ, 38-48. Δεν έχει άλλη USB ελεύθερη. Έχει... Θες να το συνδέσουμε κιόλας. Εννοείται! Τα παιδιά τα controls είναι μαπαρισμένα στο α και στο d. Μόνο, σε τίποτα άλλο. Εγώ θα παίξω με gamepad. Οπ. Το βρήκε. Ναι. Πολύ φάση. Για πάμε. Αυτό το post-processing. Να ανοίξω και ένα fraps έτσι για πλάκα. Να κλάψουμε. Να δούμε τα 3 FPS που παίζουμε. Φράγκο Συριανή, ω. Μια μου φούντωση, μια φλόγα. Fraps. Yes. 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 Τότε ξέρεις ότι φτιάχνεις σωστό παιχνίδι. Όταν τι? Όταν ο υπολογιστής σου δεν μπορεί... τρέχει. Ξέρω. Ναι, πρέπει να τρέχει. Όταν ο υπολογιστής σου πλέον δεν μπορεί να το σηκώσει. Τα FPS είναι μονοψήφια. Ναι. Μπορεί να φταίει που το time scale είναι 0. Ναι, είδες αυτή το time scale είναι 0. Να σου πω, το έχω, τα sharks ναι. Γίνονται destroy. Ναι. Στο τέλος, ή μαζεύονται. Γίνονται destroy, νομίζω. Εντάξει, το post-process είναι τότε. Κάτσε, δεν ξέρω, γίνονται destroy. Δεν θυμάμαι, πάντως δεν γίνονται αφού βγουν από σένα καπάκι. Όχι, γίνονται destroy, γιατί δεν έχουν βαρύτητα, οπότε δεν θυμάμαι να τα βλέπα στη σκηνή από πίσω. Καλά τα πας με το control. Ναι ρε, είναι το σύστημα. Είδατε, έφταιγε που έπαιζα σωστά. Τώρα παίζω με κοντρόλερ. Το έχω. Οπ, full life. Πάμε για high score. 100 ήταν το high score σου. 102. Φάση, 102. Παίζεις, θα χάσεις. Όχι, sorry.
Επί το μεταξύ, το αστείο ποιο είναι, ότι όταν κάναμε debugging, που ήθελα τα παιδιά με το debugging και ήμουνα σε μια φάση ότι ήθελα να πεθάνω για να δούμε ότι πετυχαίνει σωστά η οθόνη, ξέρω εγώ, στο τέλος τη διάθεση. Οπότε απέφευγα τα energy drinks. Άφηνα του άρεξε το μεχτυπάκι και έπρεπε να δείτε τι καλά στο διάδρομο. Που είναι πολύ πιο εύκολο. Γιατί είναι πολύ λιγότερο και χαρίες. Υπάρχει. Τι έγινε. Χιλάριστηκα, τι έγινε, έρθει ένα energy drink. Είναι πολύ πιο σπάνιο να έρθει ένα energy drink. Δηλαδή, ναι, εννοείται. Κάπως πάει για high score νομίζω. Που κοροϊδεύε στο hard controller. Microsoft ρε, μα σώζει. Τι λέει, δεν με πάει. Παίζεις με controller. Παίζω με. Όλοι ξέρουμε παιχνίδια που είναι φτιαγμένα για controller. Είναι πιο εύκολο να τα παίξεις με το controller. Ναι, αλλά είμαστε PC οπότε δεν έχω timing. Ναι, αλλά δεν είναι first person. Είναι first person. Δεν είναι first person shooter. Σε έφαγα για 6 δευτερόλεπτα. Κρίμα. Εντάξει, και εγώ με κοντρόλερ. Εντάξει. Τι. Έχω κοντρόλερ μαζί. Στο δικό σου κοντρόλερ. Δεν θες να κουμπίσεις το βρώμικο κοντρόλερ της Microsoft. Του Xbox. Θα παίξω με το κινητό. Γιατί είναι optimized. Και μπορεί να παίξει και με κοντρόλερ με application. Με application. Καλά πάει. Καλά πάει. Εντάξει, πες μου 20 FPS ρε παιδί μου. Κοίτα, βέβαια, αν σκεφτείς ότι τρέχω ένα λειτουργικό σύστημα σαν εφαρμογή όπου μέσα σε αυτό τρέχει μια εφαρμογή όπου μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτή την εφαρμογή τρέχουν κάτι πειραματικά post-process τα οποία ακόμα είναι υπό ανάπτυξη. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι πιο ασταθές από αυτό. Ναι, και ενώ στριμάρεις αυτό. Και ενώ στριμάρω. Οπότε φαντάζομαι καλά είναι τα 20 FPS. Ναι. Έτσι και εδώ στο ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να το πάνω από 20 FPS. 17 είναι το όριο. 17 είναι το όριο. Όχι, πέσαμε στα 12, το είδα. Με βάση φάνηκε. Με βιογραφία. 15. Α, βλέπω το λάγκο, όχι τώρα στα 16 δεν το βλέπω. Δηλαδή, βλέπεις ας πούμε τα frame drops όταν πέφτουν κάτω από 15. Ναι, φαίνεται, αλλά στα υπόλοιπα φαίνεται πολύ smooth. Πάρα από 17. Πάρα από 17. Κοίτα, νομίζω ότι παίζοντας με το controller, με το σίγμα το controller. Τώρα παίζεις με το μυαλό σου. Με τα ακουστικά στην σχήματα. Με εγκεφαλογράφο. Πω, έλυσε, με εγκεφαλογράφο. Τα ακουστικά είναι εγκεφαλογράφος. Ναι. Πω, πω. Και ξαναφόρτωσα live. Τρελό. Καταλαβαίνεις κάτι πάει καλά στο design σου, ότι όταν έχεις αφήσει το παιχνίδι να παίζει μόνο του και νικάς. Όχι, γιατί είσαι endless runner. Θεωρητικά δεν είναι αδυνατό άμα είσαι τρελά κολόφαρδος. 140 δευτερόλεπτα, ας πούμε. Κοίτα. Θεωρητικά, όπως γίνεται στα Endless Runner, γίνονται πιο δύσκολα με το πάροδο του χρόνου. Ναι. Αλλά τώρα σε Game Jam δεν το κάνεις. Ναι, ισχύει. Φτιάχνεις το mechanic, έτσι και γύρω 2 λεπτά πρέπει να το παρουσιάσεις, τρέχει για 2 λεπτά. Και θες και το αντίθετο, για να έχεις πολύ δυσκολία στην αρχή για να εντυπωσιαστεί ο παρουσιάστης, να λες, ω, κοίτα εδώ, καρκαρία. Πολύ καρκαρία. 158, Λόρ, μαλάκα, 3 λεπτά. We could use an energy drink by now. Θα αλλάξω διάδρομο. Sucker.
Μόνο 194. Εντάξει. Οκ. Okay. Θα κάνουμε το πρώτο μήνες από όλα να συνεχθεί ξανά. Καλύτερα. Να είναι μια ολοκληρωμένη παρουσίαση. Σωστά. Να σβήσω, να σβήσω όλα τα υπόλοιπα βιντεάκια. Σαν γιατί έχεις ησυχάσει λίγο ρε κάτι. Γύρινα πίσω, τσάτ, σ' αγαπάμε. Λοιπόν, γέλο σαμαρίν. Παίξουμε σαν άτσι Λιάννας, πάμε. We only need yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Κάνουμε και διαγωνισμό καραόκι παράλληλα. Ποιος είναι πιο φάλτσος. Ναι ρε. Οπ, και αυτό είναι σε φάντηλο. Πρέπει να μας ήρθαν μερικοί και μερικοί followers επίσης στο stream. Ευχαριστούμε τους καινούργιους followers που ήρθατε. Στο μέλλον θα έχουμε και εμείς να βγαίνουν γκυφάκια. Ναι, με ναι, Nian Cat, ότι ο Πατάτα 42 σε ακολουθεί. Εκείνοι είναι subscribers συνήθως ρε όμως. Τρελό, είχαμε 6 τέτοιους έτσι πολύ. Τα πολύ. Τώρα. Ναι, σήμερα. Θα ευχαριστήσω τους. Τους όνομα μου φορτώσει. Ράβιο το Apocalypse. Vodka Booster. Sub-Zero GR MDIM. Ναι, μπράβο ρε Δημητρά. Μπράβο ρε. Σου πήρε μόνο 6 εβδομάδες. Μίγκο G και Αιγέας Z. Ο Αιγέας Z ήταν εδώ και παρακολουθούσε, γι' αυτό δεν είχε κάνει follow. Ο Αιγέας Z ήταν εδώ, τα βλέπω όλα από κοντά. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε Σάββατο εδώ τον είχαμε. Με ποιο είπαμε πυροβολάς? Με το κλικ. Ωχ! Δεν πιάνει το κλικ. Που είναι αυτή που δεν έχει συνδεδομένο το ποτήκ στο PC. Αυτό το μεταξύ νομίζω γινόταν με horizontal και vertical το... Α, όχι, δεν γινόταν. Πού το φτιάχνει το μεταξύ, γαμώ το. Ω, ναι, πυροβολάω και πάλι. Πιου πιου, μαντελάκια. Πιου πιου. Πιου πιου, motherfucker. Είναι τέλειο, παιδιά, το ξαναπούμε για αυτούς που δεν είναι εδώ πριν. Το φτιάξε μια κοπέλα μόνη της, η Λιάννα. Ήταν η μικρότερη ομάδα μας σε jam. Η μικρότερη ομάδα σε jam ever. Ναι, βασικά δεν γίνεται να γίνει η μικρότερη ομάδα από αυτό. Γίνεται. Πώς, δεύτερο. Να... Αν και τεχνικά και φίβος. Ναι. Εντάξει, βοηθούσε λίγο και ο φίλος του στις ιδέες του design. Όσο να πεις... Άγγελος Μάριος, κάτι τέτοιο που λέω μετά. Όσο να πεις όταν έχεις και δεύτερο άτομο. Ναι, ξέρεις, μόνο να σε παρακολουθεί, μόνο να σου λέει εδώ δεν έγραψες game object, έγραψες game object. Όσο να μπαίνει και αυτό είναι κάτι. Όπου η Λιάννα ήταν τέρμα solo. Ισχύει. Μα το ξεχάσαμε να κάνουμε smooth το υποβρύχιο. Έπρεπε να γίνει και αυτό. Είναι ο πόλη. Ισχύει από τη μία. Ναι, bubbles, particles. Που δεν είναι particles. Δεν είναι particles, νιώθω. Αλλά μοιάζουν με particles. Εντάξει. Πού είναι τα particles. Ίσως θα είναι καλύτερο που δεν είναι particles. Ναι, particles. Τα τέλεια είναι αυτά τα particles που αφήνει πίσω το trail. Τέλει ρέντερε. Δεν το είπαμε στα workshop. Είναι κάτι εντυπωσιακό και εύκολο. Πάρτε τη λύση. Θες να εξολοθρέψεις και εσύ κανένα καθαρία. Μην αδειάσω πάλι μόνος με τη σκηνή όπως πριν. Πριν εγώ σας το πλάτο τερμάτισα κυριολεκτικά. Δεν είχε άλλες επιλογές. Μόνο που εγώ δεν έχω δάχτυλα. Πώς βλέπετε. Παίζω με τους αγκώνες. Γιατί δεν πάει πίσω. Γιατί είναι υποβρύχιο. Έχουν όπιση την υποβρύχια. Καλά κάνει και δεν πάει πίσω. Αυτό δεν το ξυπνήσαμε. Εντάξει, δύο μέρες και σηκώθηκε. Boom, boom, motherfucker.
Sleeps for the week. Ήταν τέλειο που βλέπεις τις σιλουέτες στις ομάδες και λες τι είναι αυτό εκεί στο βάθος. Τι είναι αυτή η ορθή γωνία με ένα φιν καθαρία στο και μετά βλέπεις ότι είναι Nazi zombie Wersharks και λες πιου 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 πιου. Χαίρομαι που αυτό το μοντέλο τελικά δεν έμεινε για πάντα στο σκληρό μου δίσκο. Ναι. Μπορεί εγώ να μην το αξιοποίησα. Αλλά αξιοποιήθηκε. Αλλά αξιοποιήθηκε. Είναι το καλύτερο μοντέλο. Έλα. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Είναι σαν τα άλογα στο Skyrim αυτοί οι καρχαρίες. Μπορεί να έχουν βουνά. Εν τω μεταξύ, δεν είναι τόσο φιλικό αυτό το γέλιο σαν Μαρή. Δηλαδή, αφανίζεις όλους τους καρχαρίες της πίστας. Ναι, αλλά είναι πολύ, αυτό είναι το καλό, το τέλειο. Δηλαδή, παιδί μου, έχεις τη μουσική που είναι smooth, έχεις, ξέρω εγώ, ένα γέλο σαν Μαρή, έναν όμορφο μυθό. Ναι, αλλά σκοτώνεις πλάσματα. Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι ξεκινάνε όλα τόσο, ας πούμε, cool και μετά ξαφνικά πατάς το πρώτο κλικ και βλέπεις να φεύγει. Το χαρπούν και μετά αρχίζεις και σκοτώνεις καρχαρίες οι οποίοι μεταξύ μας και λίγο αυτοί που είναι στο έδαφος είναι και λίγο ανυπεράσπιστοι γιατί γιατί πλησίασε, πλησίασε να καπλαντήσεις κάτι εδώ είστε εσύ, καρχαρία what, όχι πηδάει κιόλας, προσπαθεί να φτάσει τώρα απλά κοιτάζει stargazing κατέβα λίγο το τρολάρουμε έτσι. Indie games, παιδιά, ό,τι καλύτερο. Indie games, όμως, βασικά, ό,τι καλύτερο. Και το επόμενο, επειδή εντάξει, 12 ώρες είναι λίγες. Είναι λίγες. Αλλά το επόμενο να το κάνουμε σε ακόμα λιγότερο. Έτσι, να είναι ακόμα πιο broken τα παιχνίδια. Όχι, εντάξει. Hour jam, ρε. Μόνο μία ώρα. Λοιπόν, θα κάνω ουρά. Θα βάλω πολλές καθαρίες, αλλά δεν θα βάλω. Το επόμενο που μπορεί να γίνει είναι τουαλέτα τζαμ. Να πρέπει να σχεδιάσεις παιχνίδι και να γράψεις κωδικό όσο είσαι στην τουαλέτα. Α, τουαλέτα τζαμ. Παλέτα, άκουσα. Έχουν κάνει τα plane jumps που μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο και μέχρι να φτάσεις από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες πρέπει να το έχεις τελειώσει. Πώς ακριβώς οργανώνεις ένα plane jump, νοικιάζεις ένα αεροπλάνο. Δεν ξέρω πώς το κάνετε. Πόσο πλούσιος πρέπει να είσαι για να οργανώσεις ένα plane jump. Δεν ξέρω, επίσης δεν ξέρω γιατί θέλουν απλά θα το κάνουμε μέσα σε 2 ώρες. Αλλά αυτό, τελεία. Σε 2 ώρες μέσα σε ένα αεροπλάνο. Είναι το ευχαίρι φίλε. Πάμε, να δούμε κι άλλα φιλαράκια. Να. Α, λες αυτός να είναι ο πραγματικός σκοπός. For you. Ναι, μπορεί να είναι βαθύ το νόημα. Στην πραγματικότητα να πρέπει να φέρεις όλους τους καρχαρίες together, αλλά επειδή είσαι μαλάκας ξέρω, και έχεις χαρπούν με το σαμπαρί, πρώτος αντίδρασης είναι να σκοτώσεις καρχαρίες. Είναι αληθινά πλάσματα και αυτά έχουν ψυχή και οι καρχαρίες έχουν ψυχή. Ξέρετε ότι περισσότεροι άνθρωποι τον χρόνο πεθαίνουν από επίθεση υποπόταμου από ό,τι από επίθεση καρχαρία. That's a fact. Και από τι άλλο. Από vending machines, αυτό είναι πιο παράξενο από όλα. Πώς μπορεί να σε σκοτώσει ρε παιδιά ένας αυτόματος πολιτής. Πείτε μας τα comments, τι συμβαίνει. Πείτε μας chat, πού είστε chat, γιατί έχουμε έναν ενεργό chat, δεν μας ακούει. Έχουμε 8 viewers, πήγατε όλοι. Εμείς σας αγαπάμε, μας προδώσατε. Hey, μη φεύγετε, come back. Θέλω να κάνω μια γέλη από καρχαρίες. Και εκεί που δεν νομίζετε ότι έχετε βρει χαρά, θα σας σκοτώσω όλους. Πώς λέγεται οι πολλοί καρχαρίες μαζί, αγέλη. Σκοπάδι. Σκούλ το λένε στα αγγλικά. Όλα τα ψάρια τα λένε σκούλ. Τα λέγανε και οι καρχαρίες σκούλ τους λένε. Ναι, αλλά... Δεν μπορεί να έχω κανένα παράξενο cool όνομα, ξέρω εγώ, like Menas, ας πούμε. Τα λιοντάρια τα λένε Pride. Τα κοράκια τα λένε Murder. A Murder of Crows. Σε σκότωσαν όμως οι καρχαρίες. A Murder of Sharks. Εσύ πήγες να τους ξανάρχισε από την αρχή. Όντως. Ναι, νομίζω ότι
έχει κάποιο περίμενε και μετά reboot. Για πέθανε λίγο άλλο δούμε. Α, καινούργια mechanics. Έλα, φάε με, φάε με. Χραπ. όχι άνοση. Κάτω. Ντέρπ καρθαρίας. Κάτω. Φαταχή, φαταχή. Άχι. Ζηταχή. Α, δύο καρθαρία. Ναι. Μπράβο στην Ιλιάνα. Δεύτερο παιχνίδι που ξαναξεκινάει. Ω, και άλλη πόντιο. Πρέπει να φτιάξουμε ένα point system όντως τώρα, πρέπει να like. Με κάποια πράγματα ξέρω εγώ αν τα έχει. Ωχ, τράκανα με ένα ψάρι. Έχω κολλήσει το ψάρια. Νομίζω πως ναι. Ένα το ψάρι. Game development κύριε Σιτήρη, όπου ένα ψάρι μπορεί να ανακατευθύνει ένα υποβρύχιο. Νομίζω ότι το τράκανες και πέρας. Όχι, κι όμως. Φύγε, άσε με να περάσω. Και κίνηση. Κάτσε, θα προσπαθήσω. Και το αστείο είναι ότι θα πάω μπροστά από το ψάρι και θα το βάλω να με σπρώχνει. Σωστό. Για να εξοικονομήσω καύσιμο. Τι σκέφτεσαι. Όχι από εκεί ψάρι. Ψάκι. Όπου είναι ηλίθιο ψάρι. Ή τυφλό ψάρι. Τυφλό ψαρό. Έχεις φάει τυφλό ψαρό ποτέ. Θα το ακολουθήσω, θα δω που θα πάει. Δεν μπορώ να το ακολουθήσω. Ωχ, νομίζω ότι βρήκα τρόπο να σπάσω το σύστημα. Ναι. Βγήκε τα όρια. Ναι. Όχι για πολύ όμως. Απλά έχει κάνει hard coded τα όρια. Έχει βάλει αν το χ είναι μεγαλύτερο από τόσο. Ναι, αλλά δεν είναι λογικό αν το έχει κάνει hard coded να μπορώ να περάσω. Είναι. Με collider. Με collider είναι. Δεν είναι με collider. Είναι hard coded και είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό μπορείς και το σπάσει. Γιατί τα χ και αυτά είναι λίγο variable από τόνιο στο τόνιο. Δεν είναι πάντα τόσο σταθερά. Λες. Μα δεν το σπάω με το space. Πού είναι το source. Την επόμενη φορά να έχουμε και τα source δίπλα. Τέλειο θα είναι. Να αναλύουμε το παιχνίδι και να φέρουμε το source. Θα χαθώ στο άπειρο. Λέω να το κλείνουμε αυτό, έτσι έχει φύγει ο κόσμος. Εντάξει, είναι λεπτό. Ναι, αλλά δεν μιλάει κανείς από τότε που αρχίσαμε να κοιτάμε το γρασίδι να μεγαλώνει. Καλά, ας παίξουμε άλλη μια γύρα νίντζα. Νίτσα. Να είναι και αυτό μέσα. Ναι. Γιατί τις άλλες ιδέες θα τις πείσω. Τα αποτυχημένα streams. Ναι, οκ. Okay. Τις αποτυχημένες απόπειρες για οπότε, stream. Οπότε τα έχουμε παίξει όλα σε αυτό. Κάποιοι δεν έχουμε παίξει. Το Δίτη τον παίξαμε. Το Δίτη, τον Αλέξανδρον το παίξαμε. Yellow Submarine. Tower Defense. Το παίξαμε όλα, άρα. Άρα μόνο το τέτοιο είναι. Ποιο άλλο, το αυτό το Endless Runner. Άρα ο Νίτσας είναι μόνο. Οκ. Έτσι είναι το Νίτσα. Το οποίο έχει και γαμώ τις περιγραφές. Ναι. This is a survival game about a ninja that kills καρκαρίας. Καρκαρίας, με ζήτα. Shark, and your purpose is to survive and kill as many sharks as you can. Legit, αυτό δεν είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι τελείως επιθετικό. Σε φάση, δεν σου δίνει αυτή η επιλογή να είσαι ελληνικό. Ναι, ρε παιδί, δεν είναι σαν το γελίο. Θα γίνω φίλο με τι καρχαρίε, θα του καθοδηγήσω. Θα γίνω ο αρχηγό αγέλη του. Πρέπει να το γκουγκλάρω αυτό που περιέργει. Από πάντα καρχαρίε. Οχ. Τι έγινε με τα φώτα. Δεν ξέρω, φαίνεται πιο stylized. Οκ. Δεν φράψε ανοιχτό. Όχι φράψε. Λακ, φνακ, πώς λέγεται. Αυτό που αλλάζει μόνο τα χρώματα ανάλογα με την ώρα της μέρας για να. Λες να. Φλουξ. Λες να φταίει αυτό. Αν το έχει ανοιχτό, μπορεί να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Quit.
πες να βλέπω όλα. Αχ, τα μάτια μου. Του σύνορα βλέπουμε λάθος χρώματα. Πω, δεν πονάει. Ναι, είναι η άμεση μετάβαση, γίνανε τα άσπρα. Παιδιά, φλούξ, μόνο φλούξ. Λάθος game. Εντάξει, καλά πάμε. Να παίξουμε στο τέλος και του Δαναού, που το έχω, το παστίτσιο. Ναι, να παίξουμε παστίτσιο. Κάπως καλύτερα. Επίσης, δεν γίνεται την περιστροφή, δεν ξέρω γιατί. Κάτι παίζει με το mouse. Κάτι παίζει τώρα με το που είναι διαφορετικό το σύστημα. Φάει τον Καρχαρία. Τέλεια. Ένας Καρχαρίας. Έρχεται ο δεύτερος Καρχαρία. Τώρα, τώρα, κιου. Πάει και ο δεύτερος. Ίσο πήγαινε. Πάμε πάλι. Γιατί δεν περιστρέφεται. Πάμε. Τρίτος Καρχαρίας. Ένα σύνολο Καρχαρίων ονομάζονται Gum, Herd, Frenzy, School ή Seaver. Και έχω να πω ότι το Frenzy of Sharks είναι ότι καλύτερο. Όπως και το Seaver of Sharks. Ενώ το Gum. A Gum of Sharks. Gum of Sharks. Θες να παίξεις. Σκότωσα 8. Ακόμα και χωρίς rotation, σκότωσες 8. Μάλιστα. Δεν σου έχω πάνει, εσύ έχω κάνει. Πάμε στα 60 FPS, σταθερά. 59 FPS, φίλε. Έχουν κάνει οπτιμαζέσιο. Σκοτώνω Καρχαρία με οπτιμαζέσιο. Come at me, Καρχαρία, bro. Έχω οπτιμαζέσιο, δεν φοβάμαι τίποτα. Skills δεν έχω όμως. Λοιπόν, παίζω ένα τελευταίο γύρο. Και μετά παίζουμε ιτσιό. Ιτσαϊό. Και μετά παίζουμε παστίτσιο. Παστίτσαϊό. Είναι μέσα τα ναός. Μπορούμε να κάνουμε κι άλλο... Ω, έρχομαι, λέει. Μπορούμε να κάνουμε κι άλλο event. Παίζουμε από jumps παιχνιδιά. Ναι. Και τι όχι, πού θα ήταν. Στο τέλος του jumps. Θα τα διοργανώνουμε στο itch.io. Και μετά να τα παίζουμε. Ναι. Ναι, γιατί όχι, θα μάθα. Λοιπόν, και... Στο global σίγουρα θα παίξουμε, Και... πώς το λέω. Και... Δεν ξέρω. Λοιπόν, μάγκες. Νάτος, ο Ντάν. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε το παστίτσιο. Το οποίο είναι game που φτιάξει ο Ντάν. Είναι στο chat τώρα. Ο Ντάνος στο τρίτο χελένι. Ποιο ήταν, το τρίτο ήταν. Πάμε, που ήταν και το πρώτο τζάμ ουσιαστικά που είχαμε πάει και εμείς. Είναι ότι πιο cool. Πες με ένα τύπο με ένα πάρα πολύ cool μουστάκι. Fantastic. Κάτσε να βάλω εδώ, τουλάχιστον να ακούμε εμείς. Τι παίζει από πίσω. Το γρασίδι που αλλά. Make me famous, time out. Δανάε, θέλουμε ποσοστά από τις πωλήσεις. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε τι έχει κάνει ο Θεός. Opening. Η μουσική ποιος την έγραψε. Αλλά στην πρώτη. Νομίζω open source την πήρε. Δεν τη γράψε αυτή τη μουσική έτσι, Ντάν. Ω, φεύγω. 4-20 φλόγγισέ το αδερφέ μου, λέει. Hello, fellow driver, από the spirit of the moustache. Έχει και μάτια, παιδιά, το μουστάκι. Αδερφέ, Έλληνα, είμαι άραξε. Οκ, κομπλέ, ποιο είναι το όνομά σου. Α, ναι, γράφω το όνομά μου. Δύσκολη αποφάση. Κόκορ, ας ρε φίλε. Post-rock, λέει. Κόκορ. Κόκορ. Εγώ είμαι ο Λούντβιχ φον Μούστενμπεργκ.
Η γυναίκα μου πέθανε στον πόλεμο πριν πολλά χρόνια. Θα ταξιδέψει μαζί μου στο παρελθόν για να τη σώσουμε. Όχι. No. 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 Γιατί με ρωτάει, αφού δεν μου δίνει επιλογή. Και γαμόταν λόγκονταν όμως, έτσι. Τσάνγκ μπαμ. Μονόκερι, ρε. Λέγερ στην κάμερα είναι το τσαλακωμένο χαρτί. Καλή ερώτηση. Είναι κάποιο συγκεκριμένο εφέ, είναι λέγερ στην κάμερα. Ωχ. Τι γίνεται. Ο Μπίλ τα κρέντης για το όνομα, λέει ο Ντάν. Ναι, ρε, μπορεί να πας πίσω στον χρόνο. Σε ένα παράλληλο ουσιαστικά. Και βλέπεις πως είναι αυτό που είναι αυτό που σου επιτίθεται. Και πατάς το μουστάκι. Τρελό! Ναι, το μουστάκι είναι boomerang. Και έχεις άσπρο μουστάκι στο μέλλον και στο παρελθόν έχεις μαύρο μουστάκι. Γιατί είσαι νέος, είσαι νιός. Screen overlay λέει είναι το τσαλακωμένο. Τέλειο είναι. Χάνεις live. Κάπως. Α, έχει energy, ρε. Κοίτα πάνω. Α, ναι, μην... Ας το φωτίζει. Και μετά κάπου το χρειάζεται, έχει εκπάζει. Και γαμώ τα μοντέλα, εντάξει. Τι έχει εδώ, η Πέτρις έχει κάτι. Οπ. Κρύφτηκε. Και normal maps στις Πέτρες. Έχουμε normal maps στις Πέτρες. Ναι, το ξέρουμε ότι δεν ακούει τη μουσική. Αυτό θα το figure out μέχρι το επόμενο stream. Δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει. Θεωρητικά θα έπρεπε να ακούγεται. Θεωρητικά θα έπρεπε να ακούγεται. Έχω να πω ότι αυτό είχε βγει τέταρτο τη χρονιά που είχαν πάει και ο μόνος λόγος που δεν τους βγάλανε top 3 ήταν επειδή ήταν πολύ εκτός θέματος. Δεν τους έφτανε. Σπασμένα με κάνει ακόμα και εδώ. Δεν θυμάται αν είχε βάλει normal slave. Ναι, προφανώς όταν έχεις 5 λεπτά παρουσίαση μπορείς να τα κρύψεις ευκολότερα τα σπασμένα μα τα ξέρεις. Πώς περνάς από εδώ? Πρέπει κάπως πάω πίσω στον χρόνο και νομίζω βάζει μια πέτρα και something. Δεν θυμάμαι καλά. Ναι, αλλά τώρα έχω κολλήσει. Oh well. Done. Βοήθεια. Τι θα γίνει. Μπαγκάραμε. Γλιτσάραμε θα έλεγα. Έλα, έχεις κρυμμένο shortcut για restart το level. Πες μου. Πάτα R. Δεν είναι στο R. Οχ. Κάτι πάτησα και το πέρασε. Oh well. Κοίτα, πτάμε να τρίμα. Οκ, πώς φάνηκε αυτό. Λέει. Ουχου. Πήγαινε πίσω, έσπασε. Ουχου, πώς νιώθεις. Οχ. Δεν πάω εκεί. Ναι, πώς. Οχ. Είναι ανάποδα. Τώρα στο παρελθόν είναι πέτρα και στο μέλλον είναι. What? How? Ναι, αλλά μόνο στο παρελθόν μπορώ να τον πολεμήσω. That's weird. Time travel και φάση. Τι γίνεται, Δανάε. Φύγε. Έχω μπερδευτεί. Φύγε. Έχεις plot holes. Δεν έχεις plot holes. Φύγε. Αν δεν μου εξηγήσεις αυτό το plot hole. Die, motherfucker, die. Δεν το χτυπάς, να ξέρεις. Πρέπει να χτυπήσεις το σώμα. Τι γίνεται. Μου τελείωσε και το μάνα. Θα κάτσω εδώ. Κολλημένος πάνω του. Δεν μπορεί να με χτυπήσει άμα είμαι κολλημένος πάνω του. Λογικό να μην μπορεί να με χτυπήσει άμα είμαι κολλημένος πάνω του. Ο Δανάος λέει δεν έχω ιδέα τι σκεφτόμαστε. Δεν έχει σημασία, είναι ωραίο. Αυτό μετράει. Αυτό δεν είπαμε, ρε. Wow factor, έτσι κερδίζεις τα jumps. Βάζεις όλα τα particles, όλα τα εφέ. Γιατί δεν μπορώ να το... Κόλλησε το μουστάκι. Έχει και game over screen. Σοβαρά ρε τρελέ, μπήκες στο κόμμα να φτιάξεις game over scene. Και δεν πεθάνατε στην παρουσίαση, ξέρω εγώ. See you later, my friend. Don't falter, because we'll meet again. No matter what, this cursed temple shall bring us back. Είσαι το επανειδή. Αναμπουρμούλιασα. Κέρδισα ή έχασα. Νομίζω έχασες. Εγώ νομίζω ότι κέρδισα. Να τα έχασαμε, κερδίσαμε. Πού το έχεις αυτό το δεύτερο jump, by the way. Το έχεις κάπου ανεβασμένο. Δώσε link. Δώσε link να το παίξουμε. Όχι. Α, το μουστάκι πέθανε για να σε σώσει. Θυσιάστηκε. Και μετά λούπαρε. Και μετά πάλι από την αρχή. Α,
Όχι, ναι, μάλλον δεν το έχω online. Επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται. Forever and ever and ever. Το μουστάκι πάντα θα πεθαίνει. Το μουστάκι πάντα θα πεθαίνει και θα ξαναζωντανεύει και θα ξαναπεθαίνει. Συγκινητικό. Ναι. Αναμπουρμούλια, σου λέω. Πάμε. Και ένα παιχνίδι που να δείξουμε και το παιχνίδι που ετοιμάσαμε εμείς στο Jam. Ποιο, στο Global. Αυτό. Α, ναι. Δεν το ετοιμάσαμε σε ένα προηγούμενο Jam. Ναι, σε 12 ώρες. Τότε. Όχι, παιδιά, δεν θα έχει σήμερα live stream τότε. Μην μας βλέπετε έτσι, είμαστε σαν το studio του Βάλ. Μας έστειλε κάτι και λέει παίξτε αυτό, 1v1. Διαφημίζουμε Βάλ, διαφημίζουμε... Ενθράλ. Το Δαναό. To promote Ενθράλ, δεν πρέπει να δηλαδή να πει. Challenge your friends in the glorious battle. Engage into the ring and feel the thrill of pushing yourself to the limit. Είναι local multiplayer done. Τελευταίο όμως game για σήμερα, γιατί ναι. Έχουμε και δουλειές αύριο. Έχουμε και δουλειές αύριο. Έχουμε και δουλειά, Δανάε, αύριο. Παιδιά, να ξέρετε, ο Δανάος θα έρθει Global Patra, οπότε θα έχουμε και γάμο τις φάσεις. Θα έχουμε ακόμα πιο advanced καρχαρία ανθρώπους. Θα έχουμε ακόμα πιο advanced καρχαρία ανθρώπους. Θα γυαλίζουν από χιλιόμετρα καρχαρία. Δανάε, κάτσε φτιάξει ένα καρχαρία άνθρωπο. Πέρα από την πλάκα, φτιάξε εσύ ένα zombie Nazi website, να δούμε ποιος θα το κάνει καλύτερα. Κάνε το με το τέτοιο, ρε. High poly όπως. Όχι low poly, κάνε το τρελό, ρε. Με normal bakes, με τα πάντα όλα. Πώς έκανε στον Deadpool, όπως έκανε στον Deadpool, ένα τέτοιο, ρε. Nazi zombie workshop. Λόλ, γελάει. Να σου πω κάτι, μπορούμε να το κάνουμε τέτοιο μας, μασκότ. Άμα το φτιάξεις, θα τον κάνουμε επίσημη μασκότ της Envy, πέρα από κάθε πλάκα. Nazi zombie workshop. Quality. Εννοείται unicorn quality. Unicorn quality. Ρε, βλαμμένε. Φία του 340 είναι. Unicorn quality. Λοιπόν, τι είναι ένα VS1. Ένα VS1, πώς παίζουμε. Θα μας δώσει οδηγίες λογικά, είναι τόσο καλό σοντά. Θα ανακαλύψουμε. Ένα να δεν τι είπαμε, πρέπει να έχει σε μενού help και να σου λέει πώς είναι τα controls, έτσι. Αυτό δεν είναι το σωστό design, έτσι δεν λένε όλα τα βιβλία. Πρέπει να έχει κείμενο που να σου λέει πώς θα παίζεις. Ξέρει όταν του λέω. Αυτή η μαύρη οθόνη... Όταν με έχει νιώσει. Αυτή η μαύρη οθόνη με τρομάζει. Ναι, αυτή η μαύρη οθόνη και εμένα με τρομάζει. Αλλά ακόμα σκούλα από πίσω. Για πάμε άλλη μία. Μήπως... Για να δοκιμάσουμε σε όχι unicorn quality. Συγγνώμη, αλλά το unicorn quality was too much. Ο ένας παίζει με βάζα, αλλά παίζει με βελάκι. Δεν το βαζίζει. Περίμενε. Θέλω unicorn quality όμως. Bug. Oh well. Δεν παίζει σε unicorn quality. Dan, μας είπες ψέματα. Θα συμβαστούμε με την good. You lied. Λοιπόν, είμαι ο player 2. I get it now. Πρέπει να μείνεις μέσα στο ring, αδερφέ. Ναι, γρε μου. Μπαούγκα παμ. Τέλειο είναι. Batman v. Robin. Όχι. Θέλεις την πάντα. Είμαι μαύρος, είμαι νίγκα. Yep, έξω. Έλα. Είχα. Λοιπόν, θα ξαναπαίξουμε από την αρχή. Δεν με βόλευε το χέρι. Okay. Ήμουνα με το αριστερό τόση ώρα. Okay. Θα ξαναπαίξουμε από την αρχή γιατί η ψυχολογία μου έχει πέσει. Ντάν, να κάνω μια ερώτηση. Τα κειμενάκια που πετάει, τα boom, καμπάμ και whatever, έχεις από πριν, ξέρω εγώ, από αυτές τις μέρες τις θέσεις ή τις πονάρει κάπως τι έχεις στην οθόνη. Yeah.
Περίμενε 30 δευτερόλεπτα. Ωραίο PC, παιδιά, λέει. Με consecutive hits κάνεις combo και αν τη φας από πίσω ή από side είναι πιο μεγάλη ορμή. Θες να τη φας από πίσω, Κώστα. Θα στη δείξω από πίσω. Όχι! My only weakness. Κόπο, κόπο, πάω για κόπο. Κόπο, κόπο. Ωπ, μάλλον εσύ την έφαγες από πίσω. Κοίτα εδώ ρε φίλε, αυτό είναι UI. Τρελέ, 6 restart. Και ούτε καν καταλαβαίνεις ότι είναι UI buttons. Αχ! Πέθανα κι εγώ όπως... Ναι, αλλά εσύ πήρες τον πόντο. Ναι, γιατί πέθανες πρώτος. Πέθανα κι εγώ, αλλά πέθανες πρώτος. Έλα. Μπ! Οπ! Την έφαγες από πίσω. Την έφαγες από πίσω, πες μου. Ζουμ. Βουμ. Ζγούς. Θα χάσω κι εγώ. Ήταν sprite on screen, δεν είχε canvas. Cool. Πόπο, ναι ρε μάν μου. Δεν υπήρχε canvas τότε. Είναι 4 ή 3 or whatever. Πόπο. Έχω ενθουσιαστεί τώρα γιατί θυμήθηκα ότι δεν υπήρχε UI τότε στη Unity. Τι έκδοση ήταν? Πριν βγει το UI. Ξέρω εγώ, το UI βγήκε στη 5 νομίζω. Ή στη 4 something. Πώς να μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Δεν ξέρω, θα μάθουμε. Πού είσαι, σπίτι, εσύ. Κώστα, πού είσαι? Όχι πάλι. Ουπ, όχι, τον έφαγα από πίσω. Πω, το θυμάμαι τότε που δεν είχαμε UI. Το είχα ξεχάσει εντελώς. Είχε ένα σύστημα, αλλά ήταν όλο hard-coded, δεν μπορούσες να το κάνεις. Και είναι φάση... Εντάξει. Είσαι καλό σε όλα, εσύ, ρε Κωνσταντ, θα γίνει. Παίζεις τότε γι' αυτό. Τέσσερα τελεία αρχή, ναι. Πάμε άλλο ένα. Πρέπει. Μπορωτικό. Τελευταίο. Τελευταίο. Πάμε και πάμε να κοιμηθούμε. Έλα, έλα. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Τι έκανα. Πήγες να μου το ρίξεις από πίσω, αλλά τελικά την έφαγες εσύ. Τι θύμη είχε το τζαμ. Ή ήσουν μόνος σου και είπες απλά, ξέρεις τι, θα κάνω ένα παιχνίδι σε 2 ώρες. Κοίτα, 2 ώρες αυτό δεν είναι, είναι κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω. Ντάνι, σε πόσες ώρες το έκανες, θυμάσαι? Οπ. Τι έγινε? Με διέλυσες. 60 FPS είναι μεταξύ σταθερά, έτσι. Τρελό. Ρε, γιατί να μην παίζει 60 FPS. Επειδή δεν τρέχει καν σε πραγματικό λειτουργικό και τρέχει σε virtual υπολογιστή. Καμπού! Wow. 12 ώρες τεχνητά. Σε μία νύχτα. Ναι ρε, αφού φαίνεται έχει... Έχει κομπλέ. Κάποια στοιχεία πώληση. Λοιπόν, μάγκες, πάμε για ύπνο. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Αυτό ήταν το first Patras Game Jam gameplay. Ναι. Θα κάνουμε και ένα special edition μόνο με το Καρχαρία ή μπορούμε να το βάλουμε και κατευθείαν YouTube. Μπορεί να μην στριμάρουμε καν. Shutdown. Κάνω shutdown τον υπολογιστή ενώ είμαστε στο stream. Bye. Δεν κλείνει. Ο emulator κλείνει. Ο πραγματικός υπολογιστής δεν κλείνει. God bless. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Θα προσπαθήσουμε να πούμε και πριν τον Global, αλλά θα το πούμε σίγουρα στο Global. Και. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ντάν, ευχαριστούμε για το guest starring και ευχαριστούμε που μας φύταρες παιχνίδια. Bye. Έχεις εκπληκτικά multiplayer παιχνίδια, αυτό και το balance piece and pie γαμάει.